Με την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η Πεντηκοστή είναι μεγίστη εορτή της Εκκλησίας. Οι μεγαλύτερες εορτές της Εκκλησίας είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, η Σταύρωση του Χριστού, η Μεγάλη Παρασκευή, η Ανάσταση του Χριστού και η Πεντηκοστή. Κατά την Πεντηκοστή εορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Το γεγονός δηλαδή ότι ήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτα ήλθε ο Χριστός, εξετέλεσε τον προορισμό του επάνω στη γη, ανελήφθη στους ουρανούς και σύμφωνα με την υπόσχεσή του και την υπόσχεση του Πατρός του, οι 10 ημέρες μετά την Ανάληψη, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Κατά την άλλη ημέρα, μετά την Πεντηκοστή, τη Δευτέρα, εορτάζομαι αυτό τούτο το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Κατά την Πεντηκοστή, την επιφύτησή του, τον ερχομό του. Κατά την Δευτέρα ημέρα, αυτό τούτο το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, πριτανεύει κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και την Δευτέρα ημέρα, αν και δυνάμεθα να υπούμε ότι πριτανεύει σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά κατεξοχήν αυτές τις δύο ημέρες. Γι' αυτό σήμερα θα ομιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Ο κύριος Ζώγας, ο εκλεκτός συνεργάτης μας, έχει ορισμένα ερωτήματα να θέσει για να κάνουμε ένα διάλογο, να δώσουμε μερικές εξηγήσεις ως προς το Πνεύμα το Άγιον. Κύριε Ζώγα, σας ακούω. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Κύριε Σωτρόπουλε, αν και πέρασαν σχεδόν 2.000 χρόνια από τότε που ήρθε το Άγιο Πνεύμα στη γη, εν τούτης, μιλάμε για σήμερα, υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους, ακόμη και στο χώρο της Ορθοδοξίας, για το τι ακριβώς είναι το Άγιο Πνεύμα. Άλλοι νομίζουν ότι είναι μία δύναμη, όπως τέτοια δοξασία πλανεμένη βέβαια έχουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα συντόμως, στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεση, μέσα από την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού και είναι η αλήθεια, να μας πείτε για το Άγιο Πνεύμα, τι ακριβώς είναι. Και γιατί το πρώτο πράγμα, ναι, και λέμε το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι σε ουδέτερο γένος? Το ότι είναι σε ουδέτερο γένος, αυτό παρέχει την εντύπωση σε μερικούς να νομίζουν ότι δεν είναι πρόσωπο όπως ο Πατήρ και όπως ο Υιός, αλλά είναι μία δύναμης. Στα ελληνικά είναι στο ουδέτερο γένος, στα εβραϊκά είναι σε θηλυκό γένος. Δηλαδή, στα εβραϊκά λέγεται το πνεύμα ρούαχ, και αυτό το ρούαχ είναι σε θηλυκό γένος. Δεν εξαρτάται ένα όν αν είναι πρόσωπο ή όχι από το γένος στο οποίο ονομάζεται. Λέμε το παιδί και είναι ουδέτερο γένος. Μάλιστα. Το τέκλον είναι ουδέτερο γένος. Αλλά δεν είναι πρόσωπο το παιδί. Βεβαίως. Δεν είναι άνθρωπος το παιδί. Λέμε σε αρχαία γλώσσα το Γρηγόριον, και εννοούμε γυναίκα ή Γρηγορία. Λέμε το Κατιλάκι, και εννοούμε γυναίκα, είναι πρόσωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, σπουδαία η επεξήγηση ότι μπορεί να είναι σε ουδέτερο γένος αλλά να εκφράζει προσωπικότητα. Είναι πρόσωπο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τότε στα εβραϊκά είναι σε θηλυκό γένος. Ναι. Γιατί αυτό το αγνούν σχεδόν όλοι οι Έλληνες.
Θέσατε ένα θέμα πολύ έτσι σπουδαίο. Είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο ότι και ορθόδοξοι χριστιανοί, πολύ ορθόδοξοι χριστιανοί, ενώ έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν σαφή ιδέα περί του Αγίου Πνεύματος, έχουν μία έτσι ασαφή αόριστη ιδέα για το Άγιο Πνεύμα. Μάλλον νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς δύναμης. Μία ιδιότητα του. Το Άγιο Πνεύμα έχει δύναμη. Αλλά δεν είναι δύναμη. Αλλά δεν είναι δύναμης. Μάλιστα. Δεν έχει απλώς δύναμη, έχει παντοδυναμία. Αλλά δεν είναι δύναμης, είναι πρόσωπο, είναι προσωπικό της, υψίστη προσωπικό της, όπως είναι ο Πατήρ, όπως είναι ο Υιός. Είναι πρόσωπο ίσο με τον Πατέρα και με τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, εκπορευόμενο από τον Πατέρα, και γι' αυτό της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, της αυτής θεότητος. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι μία ουσία, μία θεότης, ένας Θεός. Προτού προχωρήσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, στην παρουσίαση των σχετικών αγιογραφικών εδαφείων που αποδεικνύουν την προσωπικότητα και θεότητα του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να μας πείτε, θα ήθελα να μας πείτε συντόμως, ποια ονόματα έχει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Είπατε, συγγνώμη, ότι είναι το Άγιο Πνεύμα σε ουδέτερο. Ο Σατανάς που είναι πρόσωπο είναι σε ουδέτερο. Υπάρχει έκφραση για τον Σατανά σε ουδέτερο γένος, παράδειγμα. Λέμε. Το δαιμόνιον, τα δαιμόνια. Ή το ακάθαρτο πνεύμα υπάρχει. Το πονηρόν και το ακάθαρτο μάλιστα, πνεύμα. Μάλιστα. Είναι πρόσωπα. Είναι γραφικές εκφράσεις. Είναι πρόσωπα τα δαιμόνια, τα πονηρά και τα ακάθαρτα πνεύματα. Είναι πρόσωπα, αλλά κακά πρόσωπα. Διαστραμμένες προσωπικότητες. Διαστραμμένα πρόσωπα. Ποιες λοιπόν είναι οι ονομασίες του Αγίου Πνεύματος και η σημασία του κάθε ονόματος, η έννοια του κάθε ονόματος. Αναφέρω αλλά συντόμως, δύο μονολεκτικές σημασίες, ονομασίες του Αγίου Πνεύματος και τρεις περιφραστικές. Η πιο σύντομη μονολεκτική σημασία του τρίτου προσώπου της Θεότητος είναι το πνεύμα. Απολύτως δηλαδή. Το πνεύμα με πι κεφαλαίο. Αναφέρομαι ένα χωρίον. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου στο 5ο κεφάλαιο στο στίχο 6 ο Απόστολος Ιωάννης γράφει το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Όχι δύναμης που λένε όχι δύναμης. Οι ψευδομάρτυρες. Το πνεύμα είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Αυτό που λέει ο Χριστός για τον εαυτό του, εγώ είμαι η αλήθεια. Ιωάννη, αυτό που βέβαια λέει ο Ισαΐας για τον Θεό ότι είναι η αλήθεια, αυτό λέγεται και για το πνεύμα. Και ο Πατήρ είναι η αλήθεια και ο Υιός είναι η αλήθεια και το Άγιον Πνεύμα είναι η αλήθεια. Να υποδείξουμε αυτά τα εδάφια για μέν των Θεών, το Γιαχβέ αναφέρεται στο Ισαΐα 6:16, Ισαΐα 6:16, γιατί τον Ιησού Χριστό είναι στο Ιωάννου ΙΔΕΛΤΑ 6, αλλά και στην Αποκάλυψη, στο γάμα κεφάλαιο στίχο 14, και στον τρόπο λέει ότι τάδε λέγει ο Αμήν. Ο Αμήν ίσον ο αληθινός. Οπότε και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια ονομασία. Ότι είναι η αλήθεια. Η υψίστη πραγματικότης. Η αυτοαλήθεια και η υψίστη πραγματικότης. Έγινε κατανοητό. Όχι αλήθεια, η αλήθεια. Η αυτοαλήθεια. Ενάρθρος και με αλφα κεφαλαίο. Έγινε κατανοητό. Προχωράμε. Να αναφέρω ένα άλλο χωρίο όπου ο τρίτος της Τριάδος ονομάζεται επίσης με το όνομα το Πνεύμα. Περιέχεται στην καθολική επιστολή του αδελφού Θεού Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στίχους. Εκεί στους στίχους 4-6 διαβάζουμε ένα φοβερό λόγο. Απευθύνεται ο Απόστολος προς τους αποστάτες από το Άγιο Πνεύμα και λέγει «Μιχή και Μιχαλίδες, ουκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν, όσουν αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή δοκείτε ότι κενός η γραφή λέγει
προσφθόνων επιποθεί το πνεύμα ο κατόκης ελελημήν μίζωνα δε δίδωση χάρη. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ερμηνεύσε το συντόμως, κύριε Στρόμπλε, γιατί είναι ένα από τα δυσκολότερα χωρία της γραφής. Συντόμως θα το ερμηνεύσω. Εδώ το Μιχή και Μιχαλίδες λέγεται όχι τόσο με τη σωματική έννοια όσο με την πνευματική έννοια. Το Άγιο Πνεύμα σε αυτό το χωρίο παρουσιάζεται ως νυμφίος των ψυχών, όπως σε άλλα χωρία της γραφής ως νυμφίος των ψυχών παρουσιάζεται ο Θεός ο Πατήρ, όπως σε άλλα ως νυμφίος των ψυχών παρουσιάζεται ο Υιός ο Χριστός, έτσι σε τούτο το χωρίο του Ιακώβου ως νυμφίος των ψυχών, πνευματικός νυμφίος, παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα. Παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα. Ο νυμφίος θέλει η νύμφη του να είναι αφοσιωμένη σε αυτό. Να έχει την ο άνδρας την αποκλειστική της θέλει αγάπη. Η γυναίκα του να είναι αφοσιωμένη σε αυτόν. Αγαπάει ο άνδρας τη γυναίκα του, αλλά εάν η γυναίκα προδώσει την αγάπη και ερωτοτροπήσει προς άλλον άνδρα, γίνεται Μιχαλής. Μάλιστα. Και αν ο άνδρας προδώσει την αγάπη και ερωτοτροπήσει προς άλλη γυναίκα, γίνεται Μιχαλίδα. Μιχός ο άνδρας, Μιχαλίδα η γυναίκα. Υπάρχει και πνευματική μιχία. Όταν ο άνδρας εγκαταλείπει των νυμφίων που είναι εδώ το Άγιο Πνεύμα, των νυμφίων των ψυχών, και ερωτοτροπεί προς τον κόσμο και ακολουθεί τις αντιχριστιανικές ιδέες του κόσμου και αντιλήψεις, τις αμαρτωλές μόδες του κόσμου, τους αμαρτωλούς τρόπους ζωής του κόσμου, τότε ο άνδρας αυτός γίνεται μιχός, και αν το κάνει αυτό η γυναίκα γίνεται Μιχαλίδα. Οι αποστάτες από τον Θεό και οι αποστάτηδες, οι γυναίκες από τον Θεό, είναι Μιχή και Μιχαλίδες. Το Πνεύμα το Άγιον σαν νυμφίος των ψυχών επιποθεί. Η επιποθεί σημαίνει υπεραγαπάει. Υπεραγαπάει τους ανθρώπους, υπεραγαπάει τις ψυχές. Και μίζωνα δίδωση χάριν και υπερευνοεί. Όπως ένας καλός άνδρας αγαπάει πολύ και ευνοεί πολύ την καλή του γυναίκα, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον, ο πνευματικός αυτός νυμφίος των ψυχών, μας υπεραγαπά και μας υπερευνοεί. Αλλά τι λέει ο Απόστολος, προσφθόνων. Το προσφθόνων σημαίνει μεταζηλοτυπίας. Όπως ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του αλλά είναι ζηλότυπος, δεν θέλει η γυναίκα του να αποβλέπει σε άλλον άνδρα, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον μας υπεραγαπά, μας υπερευνοεί ως νυμφίος των ψυχών μας, αλλά δεν θέλει να ερωτοτροπούμε προς τον κόσμο, να εγκαταλείπουμε το Πνεύμα το Άγιο και να προσκολόμεθα στον κόσμο. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε το ζηλότυπο Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει την μεγάλη αγάπη του και τη μεγάλη ευγιά του σε έχθρα προς τους Μιχούς και τις Μιχαλίδες. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει ότι όποιος γίνεται φίλος του κόσμου εγκαταλείποντας το Πνεύμα του Άγιου που είναι Θεός, αυτός γίνεται αντικείμενο της έχθρας του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνειες αντιτάσσεται. Σε αυτά τα υπερήφανα πνεύματα, τα εγωιστικά που καταφρονούν τον Θεό, δεν υπολογίζουν τον Θεό και λένε φύγε Θεέ μακριά, δεν θέλουμε σχέση με σένα, διαρριγνύομαι δυσμούς, παίρνουμε πνευματικό διαζύγιο από σένα. Λοιπόν, αυτά τα υπερήφανα πνεύματα ο Θεός τα αντιμάχεται και τα τσακίζει, ενώ δίδει χάρη, εύνοια στους ταπεινούς οι οποίοι μένουν πιστοί στην αγάπη. Κύριε Στρόμπλε, έγιναν κατανοητά αυτά που λέτε, αλλά επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος,
και θα ήθελα να έχουμε μια ολοκληρωμένη παρουσία της προσωπικότητας και θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε θα ήθελα, ακόμη κύριε Ζώβα, συντόμως, όχι τόσο εκτενές. Δύο ονόματα ακόμη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται Άγιο Πνεύμα, του είπα, ή αντιστρόφως Πνεύμα Άγιο. Μάλιστα. Και λέγεται Πνεύμα Άγιο ή Άγιο Πνεύμα εν αντιθέσει, νομίζω, προς το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα. Λέγεται επίσης παράκλητος. Τι σημαίνει η ονομασία αυτή? Το παράκλητος έχει διάφορες έννοιες, αλλά προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος σημαίνει βοηθός. Σε ένα χωρίο των πράξεων διαβάζουμε ότι εκκλησία, τοπική εκκλησία, ήχον ειρήνη, που σημαίνει ήχον προόδων, προόδευον. Πώς προόδευον? Τη παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Ζωβέ? Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παράκλητος σημαίνει βοηθός. Δεν λέει η Παλαιά Διαθήκη για το Θεό βοηθός και σκεπαστή σε γενετόμη σωτηρία? Αν θέλαμε να το πούμε με μια άλλη λέξη, αρχαιοπρεπεστάτη, παράκλητος σημαίνει αντιλήπτορα. Πιο απλά, βοηθός. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έχει την ονομασία παράκλητος, κύριε Σωτρόπουλε? Ο Χριστός έχει την ονομασία παράκλητος και με την έννοια του βοηθού. Φεύγω εγώ και θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Πού το λέγει, κύριε Σωτρόπουλε, αυτό? Στο κατά Ιωάννη. Στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, περίπου. Ναι, μες. Εκεί που μιλάει εκτενώς για τον Πατέρα και για το Άγιο Πνεύμα. Φεύγω εγώ ο ένας παράκλητος και θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Φεύγει ένας βοηθός και προστάτης και θα έρθει άλλος βοηθός και προστάτης, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά για τον Χριστό το παράκλητος έχει και άλλες έννοιες. Ας μην επεκταθούμε όμως. Σημαίνει παρήγορος, σημαίνει συνήγορος του προς τον Θεό υπέρ των ανθρώπων. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να είναι συνήγορος, γιατί είναι Θεός. Ο Χριστός είναι συνήγορος διότι είναι και άνθρωπος. Ως άνθρωπος ο Χριστός είναι παράκλητος και με την έννοια ότι παρακαλεί τον Πατέρα για μας. Ως άνθρωπος παρακαλεί, ως Θεός δεν έχει να είναι παρακαλέσει. Και συνηγορεί στον Πατέρα για μας, πάλι ως άνθρωπος. Για το Άγιο Πνεύμα τον παράκλητο σημαίνει μόνον βοηθός. Για τον Χριστό σημαίνει και βοηθός, σημαίνει και συνήγορος, σημαίνει και παρηγορητής, σημαίνει και πρόσωπο που παρακαλεί σαν άνθρωπο στο Θεό Πατέρα για μας. Άλλη ονομασία έχουμε το Άγιο Πνεύματος? Μία ακόμη είναι το Πνεύμα της Αληθείας. Αυτή η γενική της αληθείας τι σημαίνει? Αυτή η γενική της αληθείας συντακτικός είναι γενική της ιδιότητος. Συνεπώς το Πνεύμα της Αληθείας σημαίνει το Πνεύμα το αληθινό. Όπως είναι για το Θεό στον Ισαΐα 6ε που λέει ο Θεός της αληθείας, είναι η ίδια η εκφράση. Ή ο αληθινός Θεός. Μάλιστα. Και όπως για τον Χριστό μια ανάλογη έκφραση, το φως το αληθινόν. Μάλιστα. Γιατί τώρα το Άγιο Πνεύμα λέγεται το Πνεύμα της αληθείας, το Πνεύμα το αληθινό? Σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα πνεύματα που κατά έναν τρόπο είναι ψευδή, ψεύτικα. Ποια είναι αυτά τα άλλα πνεύματα? Μη φανεί παράδοξο αυτό που θα πω. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται αληθινό εν σχέση με τα αγγελικά πνεύματα και με τα ανθρώπινα πνεύματα, τα οποία κατά έναν τρόπο είναι ψευδή. Με ποια έννοια είναι ψευδή? Όχι ότι είναι ανύπαρκτα, αλλά είναι κατώτερα. Λέμε για ένα ύφασμα, το πιάνουμε το και ψεύτικο λέμε είναι. Ψεύτικο είναι. Δεν εννοούμε ότι δεν υπάρχει το ύφασμα, αλλά εννοούμε ότι δεν είναι πολύ γερό, είναι κατώτερο. Μικράς αξίας, ευτυχώς. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται αληθινόν, διότι η ουσία του είναι αυτύπαρκτη, αιώνια, έχει πληρότητα, είναι απόλυτο, δεν έχει εξάρτηση από κανένα, είναι Θεός, είναι παντοδύναμο, είναι πάνσοφο, είναι ύψιστο πνεύμα. Λοιπόν, και το δικό μας πνεύμα το ανθρώπινο και το πνεύμα του Αγγέλου, το Άγγελος, είναι κτιστά πνεύματα, δημιουργημένα, δεν έχουν πλήρη ύπαρξη, δεν υπάρχουν αφ' αυτών, τα δημιούργησε ο Θεός και έχουν κατώτερη ύπαρξη, εξητημένη, σχετική, όχι απόλυτη και όχι πλήρη, και εάν τα εγκαταλείψει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, επιστρέφουν στην ανυπαρξία.
Εάν υποθέσουμε αυτή τη στιγμή αυτό που λένε αυτοί οι άθιοι Γερμανοί θεολόγοι, ότι έχουν δημιουργήσει τη θεολογία, λέει, του θανάτου του Θεού, τι δεν ακούμε στον αιώνα μας, ότι ο Θεός πέθανε. Εάν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή πεθαίνει ο Θεός, ο περάτοπον, ο Θεός είναι η αυτοζωή, δεν μπορεί να πεθάνει, είναι φύση αθάλατος και αιώνιος. Αλλά πάνω με αυτή την ανόητη υπόθεση που κάνουν οι ψευτοθεολόγοι της Γερμανίας, εάν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή πεθαίνει ο Θεός, τα πνεύματα τα ανθρώπινα, τα αγγελικά και τα σύμπαντα, άστρα, γη, ζώα, βέβρα, τα πάντα θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία, θα εκμεταγιστούν. Μάλιστα. Ήδη, κύριε Σωτρόπουλε, από αυτά που είπατε καταλαβαίνουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικότητα. Θα ήθελα όμως να παρουσιάσετε και μερικά εδάφη μέσα από την Αγία Γραφή που να φαίνεται όχι απλώς ξεκάθαρα, και με αυτά που είπατε επαναλαμβάνω φαίνεται καθαρά, αλλά και στο πιο έτσι δύσκολο τηλεθεατή να πιστεί ότι πράγματι το Άγιο Πνεύμα είναι μια υψίστη προσωπικότητα μέσα στη θεότητα. Ναι, είναι πρόσωπο με την έννοια, όχι πρόσωπο με την έννοια της μορφής. Το πρώτο πράγμα, γιατί, τι εννοούμε πρόσωπο. Όχι πρόσωπο με την έννοια της μορφής, της φιγούρας. Μάλιστα. Πρόσωπο με την έννοια της προσωπικότητας. Της προσωπικότητας. Person που λέμε, ή personality στα αγγλικά. Λοιπόν, πρόσωπα είναι οι άνθρωποι, επειδή είναι λογικά όντα. Πρόσωπα είναι οι άγγελοι, οι αγαθοί άγγελοι. Οι δαίμονες. Πρόσωπα είναι και οι δαίμονες, κακά πρόσωπα. Πρόσωπο είναι και ο πατήρ, ύψιστο πρόσωπο, υψίστη προσωπικότητας. Πρόσωπο είναι και ο Υιός, ύψιστο πρόσωπο, υψίστη προσωπικότητας. Τώρα θα αποδείξουμε ότι πρόσωπο, υψίστη προσωπικότητας είναι και ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον. Πρωτού προχωρήσετε, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τηλεθεατές που ανήκουν στους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και έχουν διδαχθεί ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η ενεργός δύναμης, θα ήθελα να πούμε δύναμης, δηλαδή σαν τον αέρα και σαν τον ηλεκτρισμό, όχι ζώσα και συγκινητή ύπαρξη. Είναι νεκρά δύναμης, λέει, η ενεργός και νεκρά δύναμης του Ιεχωβά. Θα ήθελα να δείξω, τι δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ένα εδάφο μέσα από την Αγία Γραφή είναι πάρα πολλά που δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι η δύναμη στο Θεό, είναι η αρνητική απόδειξη ότι δεν είναι δύναμης. Είναι από το Πράξεις Γιώτα 38, όπου αναφέρεται ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος, ως Μεσσίας, λέει, εχρίστε, έγινε Χριστός με τη δύναμη του Θεού και με το Άγιο Πνεύμα. Με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα. Άλλο λοιπόν δύναμης και άλλο Άγιο Πνεύμα. Δεν ταυτίζεται λοιπόν η δύναμης. Ωραία. Τέτοια εδάφη υπάρχουν πολλά, κύριε Σωτρόπουλε. Ασφαλώς. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Κύριε Ζώδα, να καθορίσουμε πρώτα τι σημαίνει πρόσωπο, προσωπικότης. Πρόσωπο ή προσωπικότης είναι ένα όν που έχει λογική νον. Μισό λεπτό. Να δείξετε ένα εδάφη μέσα από την Αγία Γραφή ότι έχει λογική. Θα έρθω. Να τα πάμε ένα προς ένα. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Πρώτον, να έχει νον, λογική. Να έχει συνέστημα. Να χαίρεται, να έχει πείτε, να έχει αγάπη. Ελευθέρα βούληση, ελευθέρα θέληση. Και να έχει αυτοσυνειδησία. Να έχει συνείδηση της υπαρξιός του, να έχει εγώ, να λέει εγώ. Να έχει την προσωπική αντωνυμία μέσα στη γραφή του. Εγώ είμαι αυτός, εγώ έκανα εκείνο, εγώ θα κάνω το άλλο, να έχει εγώ. Ένα όν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πρόσωπο. Να δούμε το Άγιο Πνεύμα, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχει λογική, να έχει νου, είναι λογικό όν. Ανοίξτε σας παρακαλώ, Κορινθίους, πρώτη επιστολή, Β 10. Εκεί ο Απόστολος γράφει, το Πνεύμα τα πάντα ερευνά, και ερευνά βάθη, εδώ σημαίνει γνωρίζει και σε άλλα χωρία της γραφής. Και τα βάθη του Θεού. Και τα βάθη του Θεού, του Πατρός δηλαδή. Το Πνεύμα ερευνά, γνωρίζει. Αφού γνωρίζει, έχει νουν, λογική, είναι λογικό. Και μάλιστα γνωρίζει τα πάντα. Και τα βάθη. Ακόμη και τα βάθη του Θεού Πατρός. Αυτό το χωρίο αποδεικνύει ότι το Πνεύμα, αφού έχει νουν και γνωρίζει, είναι πρόσωπο, αλλά αφού είναι και παντογνώστης, δεν είναι απλώς πρόσωπο, είναι θείο πρόσωπο Θεός. Διότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και στην Αποκάλυψη στο Β' κεφάλαιο στίχο 23 ο Χριστός αναφερόμενος αυτό του λέει ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίες. Οπότε εδώ αποδεικνύεται και η θεότητα του Χριστού, αλλά και το ότι έχει λογική ο Χριστός, ότι έχει παντογνωσία. Η ίδια φράση που χρησιμοποιεί το Άγιο. Ό,τι λέγεται Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη για τον Γιαχβέ, το Θεό, το ίδιο λέγεται στην Καινή Διαθήκη για τον Χριστό,
Το ίδιο λέγεται και για το Άγιο Πνεύμα. Και οι τρεις λοιπόν οι προσωπικότητες έχουν τις ίδιες εκφράσεις. Ερευνά ο Πατέρας, ερευνά το Άγιο Πνεύμα. Να αναφέρω ένα άλλο χωρίο που δίνει ότι έχει λογικό το Άγιο Πνεύμα. Είναι στις πράξεις το κεφάλαιο 15 στο στίχο 28. 28, ναι. Εκεί πρόκειται για την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Και γράφει, γράφεται σε αυτό το χωριό. Έδοξε το πνεύματι το Αγίο και ημίν της Αποστόλης. Τι σημαίνει έδοξε το πνεύματι το Αγίο και ημίν της Αποστόλης? Εφάνει εύλογο στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς τους Αποστόλους. Εφάνει ορθό στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς τους Αποστόλους. Ή αποφάσισε το Άγιο Πνεύμα και μαζί με το Άγιο Πνεύμα αποφασίζουμε και εμείς οι Απόστολοι. Κύριε Ζώγα, ένα «ον» το οποίο κρίνει κάτι και λέει αυτό είναι σωστό, ορθό και παίρνει απόφαση, δεν είναι πρόσωπο? Εάν δεν είναι αυτό το «ον» πρόσωπο, τότε τα ζώα κρίνουν και αποφασίζουν, τα δέντρα κρίνουν και αποφασίζουν, τα λιθάρια κρίνουν και αποφασίζουν, τα πρόσωπα κρίνουν και αποφασίζουν, οι άνθρωποι, οι άγγελοι και τα πρόσωπα της θεότητος. Κανονικά τι έπρεπε να πει? Έδοξε το Θεό έπρεπε να πει. Έδοξε το Θεό, ή όπως το λέει η Παλαιά Διαθήκη, έδοξε το Κυρίο. Πώς λέει το βιβλίο του Ιώβ? Ως έδοξε το Κυρίο, ούτω και γένετο. Εφάνει ορθό στον Κύριο, στο Θεό. Απεφάσισε ο Κύριος ο Θεός. Εδώ όμως δεν λέει απεφάσισε ο Κύριος ο Θεός, λέει απεφάσισε το Άγιο Πνεύμα. Άρα είναι, το Άγιο Πνεύμα είναι η υψίστη λογική. Είναι Θεός. Η υψίστη λογική, είναι μάλιστα. Θεός. Ένα εδάφιο που να δείχνει ότι έχει βούληση. Πρώτη βουλή σου, να πάμε στο συνέστημα. Ας πάμε στο συνέστημα. Άνοιξε αν θέλετε, Εφεσίος. Από έξω κύριε Στρόπουλο, για να μην χάνουμε χρόνια. Έχουμε 15 λεπτά στη διάρκεια. Εκεί ο Απόστολος λέγει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Μη αμαρτάνετε, μη ασεβείτε και λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον. Είναι μια ανθρωποπαθής έκφρασης βεβαίως. Για να δείξω ότι έχει συνέστημα. Αλλά αυτή η ανθρωποπαθής έκφρασης σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το οποίο λυπείται όταν αμαρτάνουμε. Τα λιθάρια δεν λυπούνται όταν αμαρτάνουμε. Τα δέντρα δεν λυπούνται όταν αμαρτάνουμε. Τα ζώα δεν λυπούνται όταν αμαρτάνουμε. Το Άγιο Πνεύμα λυπείται διότι είναι πρόσωπο. Κανονικά τι έπρεπε να πει ο Απόστολος? Μη λυπείτε το Θεό. Και όμως δεν λέει μη λυπείτε το Θεό. Λέει μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Γι' αυτό άλλοτε η Γραφή μπορεί να πει μη λυπείτε το Θεό, άλλοτε μπορεί να πει μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Επίσης θα μπορούσα να πει μη λυπείτε το Χριστό. Μάλιστα. Ένα χωρίο που να δείχνει ότι έχει αγάπη το Άγιο Πνεύμα. Δεν λέει, αναφέραμε πρωτήτερα ότι το Πνεύμα επιποθεί ημάς, υπέρ αγαπάει ημάς. Και αλλού λέει, παρακαλώ ημάς δια της αγάπης του Πνεύματος. Ρωμαίος για το ε30 είναι αυτό το ερώτημα. Μάλιστα. Όπως αλλού λέει η αγάπη του Θεού και Πατρός, Β' Κορινθίους. Αλλού μιλάει η αγάπη του Πνεύματος, αλλού η αγάπη του Θεού και Πατρός και αλλού η αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Τα τρία πρόσωπα έχουν την αυτή αγάπη. Για τη βούληση τώρα. Ότι το Άγιο Πνεύμα έχει βούληση, θέληση, ελευθέρα βούληση, ελευθέρα θέληση. Αναφέρομαι ένα χωρίο, περιέχεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο ΙΒ κεφάλαιο, στίχο 11. Στο στίχο 11. Μάλιστα. Τι λέει εκεί ο Απόστολος? Το Πνεύμα το Άγιον διαιρεί τα χαρίσματα, τα χαρισματά του, δικά του είναι τα χαρίσματα. Τα αναφέρει πιο μπροστά ο Απόστολος. Μάλιστα. Πώς τα διαιρεί, τα διανέμει δηλαδή, τα διαμοιράζει. Τα μοιράζει. Ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Ιδιαιτέρως στον καθένα όπως βούλεται, όπως θέλει. Τα χαρίσματα λοιπόν είναι πολλά. Δικά του είναι. Δικά του είναι, τα μοιράζει, αυτό όμως δεν μοιράζει. Τα μοιράζει όπως θέλει. Σε σένα δίνει αυτά τα χαρίσματα, στον άλλον δίνει αυτά τα χαρίσματα, στον άλλον δίνει άλλα χαρίσματα. Όπως βούλεται, όπως θέλει. Αφού έχει βούληση, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, κύριε Ζώγα? Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται περί προσώπου. Και αφού τα χαρίσματα είναι δικά του και τα μοιράζει όπως αυτό θέλει, τι άλλο είναι? Ο Θεός του Σύμματος. Είναι Θεός.
Ξέρετε κύριε Σωτρόπουλε, αυτό το εδάφιο είναι Θεός. Δίνει και απάντηση στο ερώτημα που αποτελεί και ένσταση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι λένε αν το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, πώς λέει την ημέρα της Πεντηκοστής γέμισαν 120 άνθρωποι από το Άγιο Πνεύμα. Γέμισαν από χαρίσματα το Άγιο Πνεύμα τους, καθώς τους έδιδε το Άγιο Πνεύμα. Οι λέξεις, ο όρος Άγιον Πνεύμα δεν σημαίνει μόνο το πρόσωπο, σημαίνει και τη δύναμη του προσώπου και τη χάρη του προσώπου και τα χαρίσματα του Ήρθε προσώπου. Ήρθε το πρόσωπο του Άγιου Πνεύματος και τους έδωσε τα χαρίσματα. Ασφαλώς. Και από τα χαρίσματα ήταν και η γλωσσολαλία. Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πόσες έννοιες έχει κάθε ονομασία. Εδώ το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάζει στο Θεό και για 120 πρόσωπα εκεί που είναι η δυσκολία. Είπατε ότι έχει συνέστημα, ότι έχει λογική, ότι έχει βούληση. Κάποιο εδάφιο εγώ, είναι που αποτελεί, ας πούμε, κατά τρόπο αδιαφυσβήτητο πρόσωπο. Και τώρα αυτά που είπατε αποτελεί σε κάθε λογικό άνθρωπο. Όποιον έχει συνείδηση της υπαρξός του και λέγει εγώ, αυτό είναι πρόσωπο. Σύμφωνοι. Ο άνθρωπος λέει εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος ή εγώ είμαι ένας επιστήμων. Εγώ. Άμα πει εγώ, σημαίνει είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και λέγεται και προσωπική αντωνυμία, κύριε Σωτρόπουλε. Ο Γαβριήλ είπε, εγώ είμαι ο Άγγελος Γαβριήλ, ο παριστικός ενώπιον του Θεού. Εγώ. Είναι πρόσωπο. Ο Πατήρ λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ. Όπως το ο λέγει, Υιός ο λέγει το ίδιο. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Όσοι λέγουν εγώ, είναι πρόσωπα. Να δούμε τώρα το Άγιο Πνεύμα, εάν λέγει εγώ για τον εαυτό του. Είναι ένα χωρίο στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων στο στίχο 20. 19 και 20. 19 και 20 λέει εκεί, είπε το, ο Πέτρος είδε κάποιο όραμα και σκεπτόταν την έννοια του οράματος. Μες. Και την ώρα που σκεπτόταν την έννοια του οράματος, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Είπε, μίλησε. Αφού μίλησε τι είναι κύριε Ζώγα. Είναι πρόσωπο, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Οι πέτρες μιλάνε? Όχι. Τα γαϊδούρια μιλάνε? Νομίζω όχι. Λοιπόν, τα δέντρα, οι βιλανιδιές μιλάνε? Συνεχίστε και στο πνεύμα. Λοιπόν, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Αφού είπε, αφού μίλησε, είναι πρόσωπο. Θέλω να πούμε τώρα τι ακριβώς είπε. Τα λόγια του. Είπε στον Πέτρο, έρχονται τρεις άνδρες να σε συναντήσουν. Κατέβα. Τους έβλεπε το Άγιο Πνεύμα, ήταν σε κάποια απόσταση από το σπίτι που έμεινε ο Πέτρος και λέει έρχονται τρεις άνδρες να σε συναντήσουν, να μην διστάσεις να πας μαζί τους. Εγώ τους έστειλα, εγώ το Άγιο Πνεύμα τους έστειλα, είναι δικοί μου άνθρωποι. Εγώ, αφού λέει εγώ, τι είναι κύριε Ζώγα? Είπαμε είναι πρόσωπο και σωτέχρι και... και αν δεν υπήρχε άλλο χωρίον και υπήρχε μόνο αυτό το χωρίον που λέει μίλησε το Πνεύμα το Άγιον και είπε εγώ έστειλα αυτούς τους ανθρώπους, αποδεικνύεται ότι έχει, είναι πρόσωπο. Έχει εγώ, έχει αυτοσυνειδησία. Τώρα να αποδείξουμε ότι είναι και Κύριος και Θεός. Και στις πράξεις, κύριε Σωτρόπουλε, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο στίχο 2, ναι, τι είπε για τον Βαρνάβα και για τον... Αφορήσατε δήμοι Παύλων και Βαρνάβαν στο έργο όπρος και έρχεται. Πάλι χρησιμοποιεί την προσωπική του αντωνυμία. Πολύ ωραία να υπερκυπήσετε αυτό το χωρίο. Λέει εκεί ο Λουκάς ότι οι πιστοί λειτουργούσαν στον Κύριο, υπηρετούσαν τον Κύριο, λάτρευαν τον Κύριο και νίστευαν. Οι χιλιαστές δεν παραδέχονται νηστεία. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα, λοιπόν, μια παρέκβαση κάνουμε. Και νίστευαν, και την ώρα που λάτρευαν τον Κύριο και νίστευαν, μίλησε το Άγιο Πνεύμα. Απευθύνθηκε στην Εκκλησία, στη Σύναξη των Πιστών. Και τι είπε? Να ξεχωρίσετε για μένα, για χάρη μου, για τη δόξα μου, τον Βαρνάβα και τον Σάβλο, τους δύο Αποστόλους αυτούς, για το έργο για το οποίο τους κάλεσα. Μάλιστα. Να ξεχωρίσετε για μένα. Εγώ, εμού και μου, εμή και μη, εμέ και με. Είναι η προσωπική αντωνυμία. Να ξεχωρίσετε για μένα, άρα είναι πρόσωπο. Και μόνο δείχνει αυτό ότι είναι πρόσωπο. Όταν λέει να ξεχωρίσω τους δύο Αποστόλους, για αυτόν, για χάρη του, για τη δόξα του. Και όταν λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τους κάλεσε και τους έκανε Αποστόλους, τι αποδεικνύει? Πάλι τη θεότητά του. Και έχω να πούμε κάτι παράδοξο τώρα. Σύμφωνα με ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής, τους Αποστόλους
Εκάλεσε, ανέδειξε, εξέλεξε. Το είπαμε στην εκπομπή. Ο Θεός Πατέρας. Το είπαμε στην εκπομπή της Πεδαρμένης Κυριακής, κύριε Σωτρόπου. Δεν το ενθυμούμε. Τους εξέλεξε ο Θεός Πατέρας. Σύμφωνα με άλλα χωρία από τους Αποστόλους, τους εκάλεσε. Εφεσίως Δέλτα κεφάλαιο. Ο Χριστός. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, πράξον Ιώτα Γάμα 2, τους Αποστόλους εκάλεσε, εξέλεξε το Άγιο Πνεύμα. Επειδή και ο Πατήρ εξέλεξε και κάλεσε τους Αποστόλους και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, διότι οι τρεις είναι μία ουσία, μία θεότητα. Από όσα έχετε πει μέχρι τώρα, αποδεικνύεται και η θεότητα και η προσωπικότητα και η θεότητα του Άγιου Πνεύματος. Θα ήθελα όμως ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή που το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται Ο Θεός με άρθρο. Ο Θεός με άρθρο. Γιατί έχουμε μόνο 7 λεπτά στη διάρκεια. Με άρθρο μάλιστα, είναι αρκετά τα 7 λεπτά. Είναι στην αρχή του πέμπτου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων. Ένας χριστιανός, ο Ανανίας, είπε ένα ψέμα στον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Και η δυνάμη του Αγίου Πνεύματος, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, εγνώριζε ότι είπε ψέματα ο Ανανίας. Είχε το προφητικό ή διορατικό χάρισμα που έχουν και σημερινοί χαρισματούχοι άνδρες. Εγώ γνώρισα χαρισματούχους που έχουν διορατικό χάρισμα. Βλέπουν τις σκέψεις σου, τα προβλήματά σου, τα μυστικά σου. Πράγματα που τα ξέρεις εσύ και ο Θεός μόνο. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Ανανία εκεί. Και τι είπε. Ανανία, γιατί έβαλε ο Σατανάς στην καρδιά σου να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Στον τοίχο μπορούμε να πούμε ψέματα. Όχι, ρε Σωτρόπου. Σε ένα δέντρο μπορούμε να πούμε ψέματα. Είναι σαφές. Για αν παρουσιαστώ, κύριε Ζώγα, και πω σήμερα είπα ένα ψέμα στο σκύλο μου, είπα ένα ψέμα στον τοίχο του σπιτιού μου. Θα πει, είσαι ανόητος. Ή πουλάει τρέλα. Είσαι ανόητος, θα μου πεις. Ψέματα λέμε στα πρόσωπα. Είναι σαφές το εδάφιο που παρουσιάζεται. Ψέματα λέμε μόνο στα πρόσωπα. Μπορώ να πω, είπα ψέματα σήμερα σε ένα λιθάρι. Αυτό θα πεις είναι ανοησία. Τέτοιες ανοησίες λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Εδώ λέει ο Πέτρος, Ανανία, γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα, φρικτό το αμαρτημά σου, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Εν άρθρο, στο Θεό, μάλιστα. Άρα το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. Ο Θεός, όλη η Θεία Ουσία, όπως είναι ο Πατήρ, όπως είναι και ο Υιός. Μία ουσία, μία θεότητα. Μαζί έχουν τα τρία πρόσωπα την ουσία ή τη θεότητα. Από κοινού και εξαδιαιρέτου. Κανένα από τα πρόσωπα δεν είναι ανώτερο και κανένα δεν είναι κατώτερο. Είναι και τα τρία ίσα, διότι έχουν μία και την αυτή ουσία. Στα 4 λεφτά που μας μένουν, ένα εδάφιο που να ονομάζεται Γιαχβέ το Άγιο Πνεύμα και στην εβραϊκή αυτή έκφραση, ας πούμε, ονομασία. Γιαχβέ. Πολύ ωραία. Ένα μόνο, δεν θέλουμε περισσότερο, δεν έχουμε χρόνο. Όχι, εγώ θα πω 2-3 και έχουμε... προλαβαίνω. Β' Θεσσαλονικής, Γ' 5. Εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Κύριος, να μετράτε τα πρόσωπα. Ενάσως ο Κύριος, με την απόλυτη είναι τώρα. Ο Κύριος, ναι, να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού, δεύτερο πρόσωπο, και στην υπομονή του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που κατευθύνει στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού, είναι, λέγεται. Κατανοητό ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Συνεχίστε σε άλλο εδάφιο. Άλλο εδάφιο. Πάμε στο Ψαλμό 109, 110 κατά το Εβραϊκό. Μιλάω θεοπλεύστος ο Δαβίδ και λέει, είπεν ο Κύριος στον Κύριό μου. Δύο πρόσωπα με το όνομα Κύριος. Το ένα είναι ο Πατήρ, τα εξηγεί και η Διαθήκη, το άλλο είναι ο Υιός. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι είπε ο πρώτος Κύριος ο Πατήρ στο δεύτερο Κύριο τον Υιό. Να τι του είπε. Κάθισε στα δεξιά μου, ο Κύριος που είναι στα δεξιά σου θα συντρίψει τους εχθρούς σου. Τρίτος Κύριος. Αυτός ο τρίτος Κύριος στα εβραϊκά, εκεί αναφέρεται επανειλημμένος με το όνομα Αδωνάη και Γιαχβέ, Γεχωβά, ίσον αληθινός Θεός. Κύριος ο Πατήρ, δεξιά από τον Πατέρα ο Υιός και δεξιά από τον Υιό, τρίτος Κύριος το Άγιο Πνεύμα. Αδωνάη και Γιαχβέ στα εβραϊκά. Και ένα τελευταίο χωρίο, το οποίο το θεωρώ σπουδαιότερο. Από τον 25ο Ψαλμό, κύριε Σωτρόπουλε. Αυτό να παρουσιάσετε. Πέστε το. Εκεί μιλάει κάποιο πρόσωπο που λέει ότι σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, αυτό είναι σπουδαιότατο, γιατί δείχνει ότι είναι ο Γιαχβέ που ομιλεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Α, πολύ ωραίο το χωρίο αυτό.
αυτό. Ένα πολύ μυστηριώδης χωρίων. Τέτοια χωρία δεν πήγαιναν ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου. Αν η εγγραφή δεν ήταν θεόπνευστη, αν οι προφήτες και οι απόστολοι δεν ήταν θεόπνευστοι, δεν μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν τέτοια πράγματα. Μιλάει εκεί το Άγιο Πνεύμα. Το μας βεβαιώνει προς Εβραίους επιστολή. Και μιλάει για τον εαυτό του και για τον Θεό Πατέρα. Και λέει, τι λέει. Σήμερα, εννοεί τη χριστιανική εποχή, όταν ακούσετε την φωνή αυτού του Θεού Πατρός, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας και κάνετε αυτά που έκαναν οι πατέρες σας, οι προγονείς σας στην έρημο 40 χρόνια που με επήρασαν, με προσέβαλαν, είδαν τα έργα μου, τα σοδούς μου, τα θαύματά μου, δεν με πίστευσαν, απήθησαν σε μένα, ορκίστηκα και είπα δεν θα εισέλθω στην καταπαυσή μου, δεν θα μπω στη γη της επαγγελίας, δική μου είναι η γη της επαγγελίας, για την ασέβειά τους και την απιστία τους δεν θα τους βάλω στη γη της επαγγελίας. Επαναλαμβάνω το χωρίον, όταν ακούσετε την φωνή αυτού του Θεού Πατρός, μην κάνετε αυτά που έκαναν οι πατέρες σας σε μένα το Άγιο Πνεύμα στην έρημο 40 χρόνια που με επήρασαν, έδειξαν απιστία, ασέβεια και οργίστηκα και ορκίστηκα και είπα δεν θα μπουν στην καταπαυσή μου. Σήμερα με την προς Εβραίους επιστολή Γάμα 7:11 είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό που ομιλεί. Βεβαίως. Ομιλεί ως Γιαχβέ, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Και διακρίνει τον εαυτό του από τον Θεό Πατέρα. Λοιπόν κύριε Σωτρόπουλε, έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεση. Στο ένα λεπτό θα αναφέρω ένα τελευταίο χωρίο. Από την Καινή Διαθήκη. Είναι στην Καινή Διαθήκη, το θεωρώ το σπουδαιότερο χωρίο για το Άγιο Πνεύμα. Είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολής, στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχος 15 εξής. Λέει ο Απόστολος εκεί. Η νίκα αναγεννώσκεται Μωυσής, κάλυμα επί την καρδία αυτών κείται. Όταν οι άπιστοι Ιουδαίοι διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσέως, έχουν κάλυμα στην ψυχή τους, σκέπασμα, τυφλοπάνη και δεν βλέπουν την αλήθεια. Η νίκα δεν επιστρέψει προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμα. Όταν όμως ο άπιστος Ιουδαίος στραφεί προς τον Κύριον, επιστρέψει στραφή προς τον Κύριον, οι φράσεις είναι από την Παλαιά Διαθήκη και αυτό το Κύριος είναι Έξοδος Γιαχβέ. Λάμπρα Δέλτα 34. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όταν ο άπιστος Ιουδαίος στραφεί προς τον Κύριον, όπως ο Μωυσής το Σινά στρεφόταν προς τον Κύριο στον Γιαχβέ, τότε αφαιρείται το τυφλοπάνι και βλέπει ο Ιουδαίος την αλήθεια. Και ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Ο δε Κύριος, το λέει ο ίδιος ο Απόστολος, ο δε Κύριος σε αυτή την προκειμένη περίπτωση είναι το Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα. Σε άλλη περίπτωση ο Κύριος είναι ο Πατήρ. Σε άλλη περίπτωση ο Κύριος είναι ο Υιός. Σε αυτή εδώ την περίπτωση ο Κύριος είναι το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Κύριε Σωτρόπουλε, τελειώσαμε δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα δεν θα δεχτούμε τηλεφωνήματα. Και κλείστε την ομιλία σας. Λυπάμαι, λοιπόν, να τελείωσε ο χρόνος. Αγαπητοί τηλεθεατές, είπαμε μερικά πράγματα για το Άγιο Πνεύμα. Είπε κάποιος ιεροκήρυκας αυτές τις ημέρες ερωτηματικά στο ακροατήριό του. Ποιο είναι το πολύτιμότερο πράγμα? Δεν απήντησαν οι χριστιανοί. Εδώ και ο ίδιος ιεροκήρυκας την απάντηση. Το πολύτιμότερο πράγμα είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πρόσωπο της Θεότητος, ο τρίτος της Τριάδος. Εάν μας ρωτήσουν τι είναι το Άγιο Πνεύμα, έπειτα από αυτά που είπαμε, πρέπει να πλημμυρίσει η καρδιά μας από λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα και να πούμε το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Ό,τι είπε ο Θωμάς για τον Χριστό, το ίδιο ισχύει για το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο ισχύει κατά την Παλαιά Διαθήκη και για τον Θεό Πατέρα. Ο Χριστός, είπε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ήρθε στον κόσμο, ο Θεός ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για να μπορούμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τη δύναμη να εκτελέσουμε τον νόμο του Θεού, να αγιαστούμε, να σωθούμε, να χαριτωθούμε, να θεωθούμε, να γίνουμε θεοί κατά χάριν, για να έχουμε θέση κοντά στο μεγάλο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Ευχόμεθα η χάρη του Αγίου Πνεύματος να σας επισκιάζει πλουσίως. Χαίρετε εν Κυρίω. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση,
αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες, εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Άρθρα. Συνήθως οι αθλητικοί κώδικες έχουν περίπου γύρω στα 2.000 άρθρα και όχι 12 και εξυπηρετούν πολύ πιο καλύτερα από εκείνον που είχε 12.000 άρθρα. Γιατί? Διότι είναι σοφά διατυπωμένες οι διατάξεις του. Άρα ένας νόμος εξυπηρετεί όταν είναι κατά τρόπον πρόσφορο και κατά τρόπον σοφών οι διατάξεις. Και όχι εάν